Κύριε Σπυλιδονίδη, καλησπέρα από τον Arena FM 89 και 4. Τι έγινε στο χθεσινό παιχνίδι στα Τρίκαλα? Γιατί διαβάζουμε για 6 δοκάρια, δεν ήθελε η μπάλα να μπει στο δίχτυ. Καταρχήν, καλησπέρα. Ο Άρης φέτος έχει διδάξει ηθική, έχει διδάξει τα παιχνίδια να παίζονται μέσα στο γήπεδο, έχει διδάξει να σεβόμαστε τον αντίπαλο, έχουμε διδάξει να σεβόμαστε οποιονδήποτε ασχολείται με το άθλημα. Προσπαθούμε από την αρχή να χτίσουμε μια ομάδα η οποία να παίζει μέσα στο γήπεδο και να προσφέρει θέμα, όπως και το καταφέραμε, πιστεύω. Στο χθεσινό το παιχνίδι, για να πάμε και να μιλήσουμε αναλυτικά, έτσι, και γιατί θέλω να μιλήσω για την ομάδα μου γενικά. Ήταν ένα παιχνίδι τραγελαφικό. Με ένα παιχνίδι το οποίο ήταν μονόλογος για τον Άρη. Mm-hmm. Ένα παιχνίδι το οποίο στο πρώτο ημίχρονο είχαμε 4 με 5 τελικές καθαρές με 2 δοκάρια. Ένα παιχνίδι στο οποίο στο δεύτερο ημίχρονο και στο πρώτο ημίχρονο η αντίπαλη ομάδα δεν πέρασε το χώρο. Mm-hmm. Είχαμε άλλα 4 δοκάρια και γενικά 16 τελικές στο σύνολο. Έχουν βγάλει την μπάλα τη γραμμή πάνω τη γραμμή 2 φορές και έχουμε 3 ευκαιρίες. Έχουμε κάνει γκολ το οποίο μας τα χειρώσανε. Σας το ακύρωσαν για offside. Πραγματικά, να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω, αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα που υπηρετώ 40 χρόνια αυτό το άθλημα και πραγματικά είμαι πρώτη φορά αισθάνομαι ότι μου κλέψανε κάτι που μου ανήκει. Επειδή είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε και αφήνεται στην ουσία εχθές, έτσι. Ήταν αλλίωση αποτελέσματος, μου κλέψαν το παιχνίδι. Μου κλέψαν το παιχνίδι. Και θέλετε να γίνετε λίγο. Γιατί... Ναι, βεβαίως. Και συγκεκριμένος. Γίνεται μια φάση γύρω στο... Ναι, γίνεται μια φάση στο 55, ναι, προς 60, ένα corner, γυρίζει μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, πλασάρει παίχτριά μου μέσα στην περιοχή, μέσα στο τέρμα, έχει μία την τερματοφύλακα και δύο παίχτριες, τα έχει στο βίντεο, στο YouTube, αν μπείτε, ναι, ναι, ναι. Έχει δύο παίχτριες μέσα στην εστία, η δικιά μου η παίχτρια ανοίγει τα πόδια που είναι πιο μπροστά από τις 3 που είναι μέσα, δεν υπάρχει θέμα offside, και κατά φαντασία και ξαφνικά, ενώ πανηγύριζαν όλοι, ο Λάιτσμαν το ακυρώνει, σαν offside. Το ακυρώνει σαν offside. Mm-hmm. Αν θυμάστε, διαμαρτύρεται ο ΠΑΟΚ για τον γκολ στους άντρες, τον γκολ με την ΑΕΚ. Ναι. Αυτό ήταν πιο καθαρό. Δεν υπάρχει πιο καθαρό. Λοιπόν, αισθάνομαι ότι η ομάδα μου κατακρεουργήθηκε χθες. Είχα ένα παιδί στον πάγκο το οποίο ήταν 14 χρονών και το πήρα στην αποστολή και έκλαιγε. Και ποιος θα με κάνει εγώ τώρα, εγώ τι να κάνω αυτό το παιδί για να μπορέσω να το κάνω να συνέλθει, που έκλαιγε όταν τελείωσε το παιχνίδι. Υπηρετούμε ένα άθλημα το οποίο πραγματικά διαμαρτύρονται άλλοι, αλλά τελικά και εμείς πρέπει να διαμαρτυρόμαστε με αυτά που γίνονται. Ο Άρης δεν μπορεί να κάνει κάτι εφόσον υπάρχει το βίντεο του αγώνα. Θα γίνει ένσταση σήμερα κανονικά. Δεν ξέρω. Α, θα γίνει ένσταση. Mm-hmm. Ναι. Βεβαίως, θα γίνει ένσταση κανονικά. Δυστυχώς ήταν ένα παιχνίδι το οποίο μου το κλέψανε καθαρά. Και ενδεχομένως να κρίνει και το πρωτάθλημα, δεδομένου ότι απομένουν 2 αγωνιστικές, έτσι. Βεβαίως. Με ένα καρνητσιώδη διαιτητή, άμεσο συμφέρον η ομάδα της Καρδίτσας από το παιχνίδι. Και με παίζει η καρνητσιώδη διαιτητής. Δεν γίνονται αυτά πουθενά. Πουθενά δεν γίνονται. Μόνο εδώ στην Ελλάδα γίνονται αυτά. Και πηγαίνει η ομάδα μου να παίξει ποδόσφαιρο, να διδάξει ποδόσφαιρο και τελικά έχω 15-16 τελικές, έχω βάλει γκολ και μου το ακυρώνει και πάλι προσπαθώ να βάλω και η μπάλα να μην μπαίνει μέσα. Δυστυχώς, επειδή διαμαρτύρονται οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, ας έρθουν τώρα και στη δικιά μας τη θέση για να καταλάβουν πώς είναι. Γιατί εμείς δεν έχουμε πει και δεν έχουμε κάνει σε κανέναν τίποτα. Προσπαθούμε να δείξουμε στο γήπεδο μέσα, να το γυναικείο να το ανεβάσουμε λιγάκι, να μπορέσουμε να το αναβαθμίσουμε
προσπαθεί ένας άνθρωπος ο οποίος βάζει λεφτά να αναβαθμίσει αυτό το άθλημα, το οποίο πραγματικά δεν ξέρω τι μπορώ να τον πω από εδώ και πέρα και τι πρέπει να κάνει. Γιατί αυτά που βλέπουν τα μάτια μου είναι τραγελαφικά. Βλέπουμε λοιπόν ακόμη ότι και στο γυναικείο ποδόσφαιρο, το οποίο εντάξει είναι υποβαθμισμένο σε σχέση με το ανδρικό και σε σχέση με τα υπόλοιπα αθλήματα, ότι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην πραγματικότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου, ότι υπάρχουν ακόμα και εκεί, έτσι. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και κάτι ακόμα. Αφεντικό της πόλης είναι ο Άρης. Ο Άρης κέρδισε δύο φορές τον ΠΑΟΚ και αν να το χαίρονται το πρωτάθλημα, πραγματικά να το χαίρονται το πρωτάθλημα, τέτοιο πρωτάθλημα, αλλά αισθάνομαι ηθικά και παιχτικά, και το τονίζω αυτό το παιχτικά, ότι εγώ είμαι ο πρωταθλητής. Παιχτικά. Και είδαμε, θα μου επιτρέψετε λίγο να πούμε, ότι και πρωτοφανείς πανηγυρισμούς από τις παίκτρες των Τρικάλων χθες. Σε όλα σήκωσαν οι ίδιες στο πρωτάθλημα. Τρομακτικό, τρομακτικό. Τι να σας πω, να σας πω προκλητικότητα, να σας πω από μέσα από έξω. Εμείς πήγαμε μόνοι μας να παίξουμε ποδόσφαιρο. Δεν διαβάσαμε καθόλου κόσμο. Γιατί και κατηγορήθηκε ο Άρης ότι προκάλεσε και επεισόδια μετά το τέλος του αγώνα. Να σας πω κάτι. Αυτοί όταν κάνουν χειρονομίες και διάφορα πράγματα εκεί πέρα, μόλις τελειώνει το παιχνίδι, όσο ψύχρεμος και να είσαι, τι τους κάναμε. Όσο ψύχρεμος και να είσαι, ένας άνθρωπος όσο ψύχρεμος και να είναι. Εμείς στο διαιτητή διαμαρτυρηθήκαμε. Εμείς στο διαιτητή διαμαρτυρηθήκαμε για τίποτα πουθενά άλλο. Τώρα το τι λένε αυτοί, αυτά είναι δικά τους σχέδια. Προφανώς τα Τρίκαλα τα συγκεκριμένα έχουν πρόβλημα με τον Άρη. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Δεν μας αγγίζει αυτό. Θέλω να πω το εξής. Από εδώ και πέρα όλοι θα είναι απέναντί μας. Το τονίζω αυτό. Ο Άρης από εδώ και πέρα θα είναι πρωταθλητής τα επόμενα χρόνια. Να το ξέρουν αυτό. Και επειδή εμείς δουλεύουμε και κάνουμε μια ομάδα, τη χτίζουμε μέσα στο γήπεδο, εκεί θα συνεχίσουμε να την κάνουμε. Αν τους αρέσει τους ανθρώπους στην Αθήνα να βάζουν καρδιτσιώτες διαιτητής για να βγαίνει και να παίρνει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ και η καρδίτσα να βγει στο Champions League, χαλάρι τους. Χαλάρι τους. Εμείς θα συνεχίσουμε να παίζουμε ποδόσφαιρο και τους υπόσχομαι τους φιλάδους του Άρη ότι ο Άρης από του χρόνου θα είναι πρωταθλητής. Κάθε χρόνο. Θα είναι αυτοκράτορας και πρωταθλητής. Γιατί ταξίζει. Γιατί έχει έναν άνθρωπο ο οποίος βάζει λεφτά και τελικά δεν ξέρω αύριο, μεθαύριο που θα πάω κάτω, δεν ξέρω τι να τον πω. Τι να τον πω. Πέστε μου. Που βάζει και ματώνει. Για να βάλει και να δει ποδόσφαιρο όπως βλέπει. Και έρχεται ένα παιχνίδι που κρίνεται μια κατηγορία ολόκληρη και παίρνουν διαιτητή καρδιτσιώτη. Οι άνθρωποι, οι κύριοι της Αθήνας. Εγώ τι να κάνω. Μάλιστα. Και για να το συνοψίσουμε λίγο. Με αποβάλλει από το γήπεδο. Αποβάλλει από το γήπεδο γιατί φώναξε σε κάποια φάση φάουλ. Είναι τραγελαφικό. Είναι πρωτόγνωρο για μένα. Ήτανε προκλητικοί οι διαιτητές. Ήτανε προκλητικότατοι. Ήτανε προκλητικότατοι. Αφού στο. Εν πάση περιπτώσει, σαν να μας λέγανε, κοιτάξτε, δεν κερδίζει. Ό,τι και να κάνετε. Σαν να μας λέγανε, δεν κερδίζει. Ναι, δεν κερδίζει. Όχι. Ωραία, για να το συνοψίσουμε λίγο, γιατί απομένουν πλέον δύο αγωνιστικές, δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι πρώτος, έτσι. Ναι, ναι. Είναι στο σύν ένα. Στο σύν ένα από εμάς. Ωραία. Είναι η καρδίτσα, είμαστε μαζί. Είστε μαζί με την καρδίτσα και Έχει υπηρεσχύει στα μεταξύ μας. Και απομένουν τώρα δύο αγωνιστικές. Ο Άρης τι πρόγραμμα έχει, Βατό? Ο Άρης έχει ένα παιχνίδι μέσα με τη Λάρισα και ένα παιχνίδι μέσα στον Ατρόμητο. Ο Άρης θα κοιτάει να κερδίσει το παιχνίδι πρώτα απ' όλα και μετά να κοιτάξει και το επόμενο. Ο Άρης πάντα θα κοιτάει να κερδίσει και αυτό θα κάνει. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Πραγματικά. Λυπάμαι πολύ για το ποδόσφαιρο αυτό. Δεν πρόκειται, φαντάζομαι πως δεν πρόκειται να αλλάξουν τα πράγματα στην Ελλάδα. Όχι στο αντρικό, ούτε στο γυναικείο, ούτε τι να πω. Δεν ξέρω τι να πω. Πραγματικά. Εγώ πάντως είμαι περήφανος για την ομάδα μου. Είμαι περήφανος για τα παιδιά μου. Αυτό τα παιδιά είναι μου από την αρχή της χρονιάς τα δίνουν όλα μέσα στο γήπεδο. Είμαι περήφανος για ένα πρόεδρο ο οποίος βάζει ματώνει. Και πραγματικά είναι πάρα πολύ ρομαντικός για το άθλημα. Και πραγματικά είμαι γεμάτος όσον αφορά τη δουλειά μου και τα παιδιά και τον. Και αυτό που έχετε κάνει εσείς φέτος, έτσι. Και αυτό που κάνει, ναι. Να ξέρουν όμως, το ξαναλέω,
Θα θέλαμε τον κόσμο κοντά μας, τον θέλουμε τον κόσμο κοντά μας, τον θέλουμε είτε οργανωμένο είτε μη, τον θέλουμε κοντά μας, από εδώ και πέρα θα ισχύει αυτό, το πιστεύω δηλαδή, και να είναι σίγουροι ότι από του χρόνου ο Άρης θα είναι πρωταγωνιστής και πρώτος. Να το ξέρουν. Αρένα 89,4.